pod.gr. Τα ξωτικά ζωντανεύουν τα Χριστούγεννα και τις Πρωτοχρονιές. Τα παίρνει ο Δημήτρης Καμπουράκης και τα κάνει διήγηση και παραμύθι και όνειρο. Η Ερασμία ήταν κυνηγός μανιταριών, όχι συλλέκτης, κυνηγός. Έτσι ονόμαζε τον εαυτό της. Θεωρούσε τα μανιτάρια ζώα, όχι φυτά. Δεν είχε αυτή την πεποίθηση λόγω επιστημονικής προσέγγισης του όλου θέματος, αλλά λόγω εμπειρίας. Εξάλλου, ποια επιστημονική προσέγγιση, η Ερασμία με το ζόρι είχε τελειώσει την τρίτη δημοτικού, ίσα που ήταν ικανή να διαβάσει τον Καζαμία και τη σύνοψη της ακολουθίας της Μεγαλοβδομάδας. Άρα ούτε φυσική ιστορία ήταν ικανή να μελετήσει, ούτε στην βιολογία να εντριβήσει, ούτε στη Wikipedia να περιηγηθεί και να διαβάσει περί Μυκήτων. Ποια Wikipedia δηλαδή, που η Ερασμία πέθανε το 1990, θέλοντας ένα χρόνο να κλείσει τα 100. Το πάλεψε με νύχια και με δόντια η Ερασμία να ολοκληρώσει έναν αιώνα ζωής, για λίγους μήνες δεν τα κατάφερε κακόμοιρη. Στα τελευταία της, η Ερασμία ήταν μια καμπουριασμένη γρούλα του χωριού, τσακισμένη από τα χρόνια και τις δουλειές στα χωράφια, με ένα μόλις δόντι στο στόμα της, τον κοινόδοντα, με δέρμα διαφανές από τα γυρατιά, κατάστικτο από τους ήλιους και τις παγωνιές, με δάχτυλα που έφευγαν προς τα έξω από τις αρθρίτιδες, με μαύρο τσεμπέρι πάνω στο κεφάλι της που φορούσε 40 χρόνια αφότου χείρεψε και με μια φωνή μάγισσας. Νεότερη όμως, πριν καθυλωθεί μέσα στην κάμαρή της περιμένοντας να πεθάνει, ήταν η πιο περπατημένη γυναίκα της ευρύτερης περιφέρειας. Όχι περπατημένη με τη σημερινή έννοια του όρου, αλλά περπατημένη στην κυριολεξία. Τα πόδια της, έχοντας μια αλόκοτη για τους υπόλοιπους δύναμη και αντοχή, έκοβαν δρόμο και διένυαν αποστάσεις που για τον υπόλοιπο κόσμο ήταν ασύλληπτες. Μόνο με αρκούδα που ανεβοκατεβαίνει τα βουνά και τα ρουμάνια καταπίνοντας πίσω της τα χιλιόμετρα θα μπορούσε να την παρομοιάσει κανείς. Οι κάτοικοι των μικρών αγροτικών οικισμών τότε κινούνταν μέσα στα όρια της περιοχής τους, εκεί που βρίσκονταν οι περιουσίες τους και τα ενδιαφέροντά τους. Πήγαιναν και παραπέρα βέβαια σε άλλα χωριά, σε ξοκλήσια, σε πανηγύρια, σε γάμους, σε παζάρια, αλλά σπάνια σε ειδικές περιπτώσεις και περπατώντας στα μονοπάτια. Συνήθως καβάλα στα γαϊδούρια και στα μουλάρια τους. Η Ερασμία όμως είχε για ζωτική της περιοχή μια τεράστια έκταση που καταλάμβανε δεκάδες χωριά, ατέλειωτες εκτάσεις και πελώριες ιδιοκτησίες, περπατώντας πάντα σε ευθεία ανάμεσα σε δάση, βοσκοτόπια, λόχμες και χαράδρες. Δεν ήθελε αυτή τους χαραγμένους δρόμους και τα μονοπάτια. Η Ερασμία ήταν κυνηγός μανιταριών. 5 παιδιά μεγάλωσε ταΐζοντάς τα με μανιτάρια τους 7 ή 8 μήνες που φύονται, από τα πρωτοβρόχια μέχρι και το τέλος σχεδόν της άνοιξης. Αλλά και κάθε Χριστούγεννα, σχεδόν όλο το χωριό ήξερε ότι θα πάρει δώρο τη σακουλίτσα με τα μανιτάρια της Ερασμίας. Το είχε έθιμο και συνήθιο, σάμα της είχε και τίποτα άλλο στο κουμάντο της για να δωρήσει σε φίλους, γείτονες και συγγενείς. Γι' αυτό η αλόκοτη αυτή γυναίκα έπαιρνε το δρόμο και περπατώντας μέσα στα δάση και στις κακοτοπιές εμφανιζόταν ξαφνικά σε κάτι περιοχές τόσο μακρινές από το σπίτι της που κανένας δεν ήξερε ποια ήταν. Ρωτούσαν οι άνθρωποι που τη συναντούσαν να κρατά το γεμάτο μανιτάρια γκουβά της πού θα κρατούσε η σκούφια της, και όταν μάθαιναν το χωριό της πάθαιναν την πλάκα τους. Απορούσαν πως έφτασε ως εκεί και πως τα γύριζε πίσω. Όμως η Ερασμία μια χαρά τα κατάφερνε και ήταν πίσω στην ώρα της, δίχως τη βοήθεια κανενός. Η Ερασμία ήταν μια καθόλου φυσιολογική γυναίκα του χωριού, εκτός από αυτή τη μανία που είχε για τα μανιτάρια. Εκεί γινόταν άλλος άνθρωπος. Το κυνήγι του μανιταριού ήταν για αυτήν κάτι σαν γιορτή και αλκοολίκη μαζί. Είχε ένα αλόκοτο δεσμό μαζί τους, που όσο πλησίαζαν οι γιορτές των Χριστουγέννων, η Πρωτοχρονιά και τα φώτα, τόσο πιο έντονο γινόταν. Διότι όσο κρύωνε ο καιρός, έπιαναν τα κρύα και τα αγιάζια, όσο πλήθαναν οι βροχές και φούσκωναν τα αριάκια, όσο κατέβαιναν οι ομίχλες και οι πρωινές πάχνες και σκέπαζαν τη γη, τόσο πιο πολύ στο στοιχείο της ένιωθε η Ερασμία.
καθότι μέσα σε αυτές τις αφόρητες υγρασίες και κάτω από τα φύλλα των δέντρων που έσταζαν, κάτω από τα στρώματα των σύννεφων που έγλυφαν την επιφάνεια του εδάφους και έκαναν αόρατες ολόκληρες λόχμες και κατοφέρειες, τα μανιτάρια της επιδίδονταν σε ένα όργιο γονιμότητας και ανάπτυξης. Και τότε η Ερασμία ένιωθε ευτυχισμένη. Χωνόταν στα πιο απίθανα σημεία των χωραφιών και των δασών, στα πιο δυσπρόσιτα μέρη της πιο απάτητης εξοχής, στα πιο απροσπέλαστα κομμάτια των ποταμιών και των ριακιών, εκεί που ήξερε ότι τα μανιτάρια της έχουν τρυπήσει με την κορυφή του κεφαλιού του στην κρούστα της γης και έχουν ξεπροβάλει στην επιφάνεια. Και άπαξ και ξεπροβάλλουν, αχα, αναπτύσσονται με τόση ταχύτητα που δεν συναντάτε αλλού στη φύση. Χθες δεν υπάρχουν, σήμερα σκάνε μύτη, αύριο είναι κρατεά και υπέροχα, μεθαύριο ενδέχεται να είναι γερασμένα και σάπια. Μόνο η Ερασμία, το αγριογούρουνο, ο λαγός, ο σαλίγκαρος και το ελάφι ήξεραν τόσο καλά αυτό τον μοναδικό κύκλο. Γι' αυτό και ανταγωνίζονταν μεταξύ τους ποιος θα τα πρωτοπρολάβει. Η Ερασμία γνώριζε όλα τα μανιτάρια όπως ήξερε την τυβανοκασέλα της. Κανείς δεν είχε καταλάβει πού θα πήρε αυτή την εξειδικευμένη γνώση. Η ίδια έλεγε ότι δεν την πήρε από κανέναν, αλλά ότι υπήρχε μυστηριωδώς στο μυαλό της από πάντα, δίχως να χρειαστεί ποτέ κάποια διόρθωση ή δίχως κάτι από όσα γνώριζε με βεβαιότητα να αποδειχθεί ποτέ εσφαλμένο. Ήξερε όλα τα είδη τους, τα σχήματά τους, τα χρώματά τους, τα σχέδια και τα μεγέθη τους. Στα πιο πολλά είχε δικά τους ονόματα. Οι χωριανοί πεντέξι μόνο ήξεραν να ονοματίζουν, τα πιο συνηθισμένα. Όλα τα άλλα ούτε που τα γνώριζαν ούτε που τα εμπιστεύονταν. Αυτή όμως τα ξεχώριζε όπως η μάνα τα παιδιά της. Ήξερε ποια ήταν βρόσιμα και ποια δηλητηριώδη. Ποτέ δεν έκανε λάθος αυτό και ας είχαν περάσει τόνοι μανιταριών από τα χέρια της. Διότι μια φορά να είχε κάνει λάθος, δεν θα υπήρχε δεύτερη. Θα βρισκόταν στο νεκροταφείο του Αγίου Στεφάνου, όπου θάβονταν οι χωριανοί. Ήξερε επίσης από γεννησιμιού της πως τρώγονται τα μανιτάρια. Ποια είναι για τηγάνι, ποια για τσουκάλι, ποια για τουρσί, ποια για άπλωμα στον ήλιο ώστε να αποξηρανθούν. Ήξερε ποια ήταν νόστιμα και ποια αδιάφορα, ποια μύριζαν όμορφα και ποια ήταν άοσμα, ποια ήταν πολύ βαριά για το στομάχι και ποια λιγότερο. Ήξερε πως να τα διατηρεί πολλές μέρες, πράγμα δύσκολο για το μανιτάρι που αν δεν καταναλωθεί αμέσως, μέσα σε λίγες ώρες σαπίζει και σκουλικιάζει. Και η Ερασμία ήξερε βέβαια ποια μανιτάρια θα βρει, πού και πότε. Σε ποια κρυμμένη γωνιά ακμάζουν οι αποικίες τους, δίπλα σε ποιους κορμούς παλαιϊκών δέντρων θα ανακαλύψει το σφαιρικό του σχήμα και θα διακρίνει το φανταχτερό χρώμα τους. Ήξερε πότε πρέπει να κουτρουβαλήσει ως το βάθος εκείνου του απροσπέλαστου βαρδαλέ για να γεμίσει τον κουβά της και πότε πρέπει να ανασηκώσει το παχύ στρώμα από πευκοβελώνες για να ξεπροβάλλει από κάτω τους ο κρυμμένος θησαυρός της. Την είχα ρωτήσει πολλές φορές την Ερασμία για αυτό το πάθος της για μανιτάρια. «Όχι», μου έλεγε, «δεν το έκανα πολύ αμαργία ή εξαιτίας κάποιας περίεργης γευστικής εξάρτησής της. Ίσως ήταν απλώς το πάθος του κυνηγού, που όποιος δεν το έχει νιώσει δεν το καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει τον άλλον που ζουν τον τουφέκι και παίρνει τα βουνά. Ειδικά αυτή η μανία της να χάνεται χριστουγεννιάτικα μέσα στις υγρασίες, να μουσκεύουν όσα πάνω τα φουστάνια της από τις βροχές και τις δροσούλες, να τρώει ατέλειωτες ώρες μέσα στο αγιάζι για να μαζέψει τη σοδιά της και να την κάνει δώρο, μου φαινόταν τελείως ακατανόητη. Τα ίδια έλεγαν και οι χωριανοί βέβαια, που την ψιλοκορόιδευαν για το πάθος της, αλλά τα μανιταράκια που τους έφερνε τα τρώγαν δίχως τον παραμικρό δισταγμό. Την είχαν βέβαια για μανιακή, αλλά τουλάχιστον της αναγνώριζαν τη γνώση. Αυτή πάλι έμοιαζε σαν να κρατούσε κάποιο μυστικό γύρω από όλο αυτό το πάθος και τη μοναχική απομακρυσμένη από τα πολλά μάτια δραστηριότητά της. Εγώ από μικρός την περιεργαζόμουν την Ερασμία. Της άνοιγα κουβέντα, της έλεγα να μου μάθει να ξεχωρίζω τα μανιτάρια. «Σιγά το πράγμα μου», απαντούσε.
και μου εξηγούσε 2-3 απλά πραγματάκια και σημάδια που δείχνουν ποιο μανιτάρι τρώγεται και ποιο όχι, ποιο είναι νόστιμο και ποιο είναι πιο δεύτερο σε γεύση. Τα άκουγα, αλλά κάτι μέσα μου με τριβέλιζε. Σαν να υπήρχε σε εκείνη τη γριά μια βαθύτερη γνώση που ξεπερνούσε χρώματα και σχήματα γεύσης και μυρωδιές. Σαν η Ερασμία να διέθετε μια άλλη σύνδεση με τα μανιτάρια της που δεν μπορούσα να πάρω χαμπάρι. Κι όλο προσπαθούσα να τις τα βγάλω με το τσιγκέλι. Μέχρι που ένα χειμωνιάτικο βράδυ, 2-3 χρόνια πριν πεθάνει, ανήμπορη να βγει από το σπίτι της πια λόγω των γυρατιών της, εκεί που συδάβλιζε τη φωτιά στο πυρομάχι της, άνοιξε ξαφνικά το στόμα της και μου τα είπε όλα. Την άκουγα σαν μαγεμένος, μεγάλος ήμουν πια κι εγώ, διότι η 95χρονη γριούλα για πρώτη φορά μου αποκάλυψε το μεγάλο μυστικό της, που στην πραγματικότητα ήταν ένας ολόκληρος, άλλος, αλόκοτος και μυστηριακός κόσμος. Ένας κόσμος που σύντομα θα έφευγε μαζί της διαπαντός, καθότι οι νέοι καιροί είχαν άλλες μαγείες κλεισμένες σε τάμπλετ και κινητά, όχι κουρνιασμένες κάτω από τις ομίχλες, τις υγρασίες και τις πευκοβελώνες της φύσης. Τα μανιτάρια, παιδί μου, δεν είναι φυτά, δεν είναι δέντρα, δεν είναι θάμνη, δεν είναι χόρτα, μου είπε. Το ξέρω, κυρία Ερασμία μου, είναι μύκητες, της απάντησα εγώ ως προπετής νεανίας. Δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτοί οι μύκητες που μου λες, εγώ ξέρω ότι τα μανιτάρια είναι άλογα. Άλογα, ναι, άλογα. Αλλά σε ποιον να το πω και ποιος να με πιστέψει. Ήδη οι χωριανοί με είχαν βγάλει τρελή, μόνο και μόνο επειδή έκανα τόσες αποστάσεις για να τα βρω. Φαντάσου να τους έλεγα και αυτό. Όποιος δεν ξέρει, παιδάκι μου, και όποιος δεν βλέπει, βγάζει τρελό ή επικίνδυνο αυτόν που ξέρει και βλέπει. Και έτσι ησυχάζει. «Μα τι εννοείς ότι είναι άλογα, εξήγησέ μου», της είπα εγώ, φοβούμενος ότι θα ξανασφραγίσει το στόμα της και θα χάσω διαπαντός τη διοίκηση που κυνηγούσα δεκαετίες. Άκου, παιδάκι μου, κάτω από τα χώματα, κάτω από τα δέντρα, κάτω από τα χόρτα και τις ρίζες τους, κάτω από εκεί που πιάνει η τσάπα του καλλιεργητή ή το αλέτρι που σέρνει το ζεμένο ζωντανό, κάτω από τα βράχια και τις μεγάλες πέτρες που δεν μετακινούνται, υπάρχει ένας άλλος κόσμος, κρυμμένος, μυστικός. Κόσμος φοβερός για τα μάτια μας, γιατί ό,τι δεν ξέρουμε το φοβόμαστε. Αλλά κόσμος καλοσυνάτος και χαρούμενος για όποιον έχει το χάρισμα να επικοινωνεί και να συνεννοείται μαζί του. «Συγγνώμη για τα μανιτάρια», μου λες τόση ώρα, κυρία Ερασμία μου, «αυτός είναι ο άλλος κόσμος». Γέλασε κακαριστά η γριούλα, φάνηκε το μοναδικό της δόντι στο φαφούτικο στόμα της, ανακάτεψε με ένα μακρύ ξύλο τη φωτιά της και ξανάρχισε τη διήγηση. Όχι, παιδάκι μου, ο κόσμος αυτός είναι μικρούλικος, πολυπληθής, πολύχρωμος, ολοζώντανος, φασαριόζικος, χαρούμενος, που κινείται κατά χιλιάδες. Τα μανιταράκια τα κακόμοιρα είναι ακίνητα και ας μην είναι φυτά αλλά άλογα. Κατάλαβες? Τώρα αν σου πω ότι κατάλαβα, κυρία Ερασμία μου, θα σου πω ψέματα, της απάντησα εγώ, κοιτάζοντας την έκπληκτος, όχι μόνο για αυτά που έλεγε, αλλά και για τον τρόπο που μου τα έλεγε. Η γριά είχε αποκτήσει ξαφνικά μια εφράδια φοβερή, ένα πλούτο λέξεων και εκφράσεων που καμιά σχέση δεν είχαν με τη χωριατοσύνη και την αγραμματοσύνη της. Το κατάλαβε και ξαναγέλασε. Είδες? Οπότε μιλώ για αυτά τα πλάσματα, λύνε τη γλώσσα μου. Λες και έχω πάει σε 10 πανεπιστήμια. Μετά ξαναγυρνώ και μιλώ όπως πάντα. Είναι μαγικά τα πλασματάκια αυτά, στο είπα. Μα ποια πλασματάκια, τι πλασματάκια, άρχισε να επαναστατώ εγώ. Δεν καταλαβαίνω. Τι πλάσματα, άκουμε λοιπόν. Είναι μικρά, τόσα δα, τα πιο πολλά μπορούν να σταθούν όρθια μέσα στην ανοιχτή σου παλάμη. Μοιάζουν με ανθρωπάκια, αλλά δεν είναι ακριβώς ανθρωπάκια. Άλλα έχουν μυτερά αυτιά, άλλα μυτερά κεφάλια χωρίς μαλλιά, άλλα έχουν μια μαλούρα που στρένεται στο χώμα, άλλα έχουν μακριά πόδια σε σχέση με το κορμί τους και άλλα μακριά χέρια σαν χιμπατζίδες. Άλλα είναι σιωπηλά με στοχαστικά μάτια και άλλα τόσο πολυλογάδικα που σε τρελαίνουν με το διαρκές μπλα μπλα τους.
άλλα είναι μαύρα σαν εγράκια και άλλα κάτασπρα σαν νορβηγάκια. Άλλα είναι ντυμένα με προβιές, άλλα με πλεγμένα χόρτα και άλλα με την τελευταία λέξη της παριζιάνικης μόδας, ανάθεμάμαι και ξέρω πού τα βρίσκουν αυτά τα υπερμοντέρνα ρούχα. Σπάνια θα δεις κάποιο μόνο του, συνήθως είναι μαζί πολλές εκατοντάδες και προχωράνε ανάμεσα στα χορτάρια, στις ρίζες και στις πέτρες. Έχουν πολύπλοκη εσωτερική ιεραρχία που ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω. Έχουν στρατηγούς, ναυάρχους, πτεράρχους, λοχαγούς, λοχίες, τμηματάρχες, προσωπάρχες προϊστάμενους. Όλοι οι βαθμοί της στρατιωτικής και πολιτικής ιεραρχίας υπάρχουν εκεί μέσα, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο κανένας δεν υπακούει τις εντολές κανενός. Σέβονται απολύτως τους ανωτέρους τους, αλλά το καθένα τους κάνει ό,τι του καπνίσει, δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν αυτό. Άλλοτε πάνε με τα πόδια, άλλοτε είναι καβαλαρέοι. Μερικοί έχουν ποντίκια που υπέβουν, αλλά έχω δει και μερικές δεκάδες από αυτά να βρίσκονται πάνω στην πλάτη ενός ασβού, σαν Ινδί πάνω στην πλάτη ελέφαντα. Απόμεινα αποσβολωμένος να ακούω τη διήγηση της κυρίας Σερασμίας. Τι ήταν αυτά που έλεγε? Είχε τρελαθεί γριά? Μα συγγνώμη, τι είναι αυτά τα ανθρωπάκια, τη ρώτησα. Ξωτικά. Α, μη με ανακατώνεις εμένα με τέτοια, παιδάκι μου. Ξωτικά, καλικάτζαροι, πνεύματα, νεράιδες, διαόλοι, τριβόλοι, άγγελοι, πού θες να ξέρω? Και τι με νοιάζει εμένα δηλαδή τι είναι? Ένας άλλος κόσμος είναι? Είναι δηλαδή υποχρεωτικό να του δώσω και όνομα? Το μόνο που ξέρω είναι ότι το καλοκαίρι με τις ζέστες χάνονται στα βάθη της γης και των βράχων, αλλά μόλις αρχίσουν οι βροχές και τα κρύα, εμφανίζονται σιγά σιγά. Την περίοδο των Χριστουγέννων παθαίνουν παράκρουση και βγαίνουν κατά χιλιάδες. Τότε είναι που μαζεύω κι εγώ τα περισσότερα μανιτάρια. Μα τι σχέση έχουν τέλος πάντων τα μανιτάρια με αυτά τα ανθρωπάκια, εξανέστην πια εγώ? Διότι για τα μανιτάρια ξεκινήσαμε την κουβέντα, κυρία Ερασμία μου, σε εξωτικά την καταλήξαμε. Μα πώς, αφού τα μανιτάρια είναι τα άλογά τους, απάντησε η γριά, με τόση απλότητα και βεβαιότητα που θα νόμιζε κανείς ότι λέει το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου. Τα άλογά τους, ρώτησα εγώ χαζά. Ναι, μα τι σου λέω τόση ώρα? Όταν τα ανθρωπάκια αυτά αποφασίστουν να ανέβουν πάνω στη γη, καβαλάνε από ένα μανιτάρι το καθένα και όπως αυτό φυτρώνει, τα βγάζει στην επιφάνεια του εδάφους. Τα καβαλάνε και έρχονται. Και μάλιστα είναι τόσο χαρούμενα που ανεβαίνουν στη γη, που τραγουδάνε χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα τραγούδια σαν χοροδία, ή αρχίζουν μια τέτοια φλιαρία που ξεκουφαίνουν όποιον τα ακούει. Ώστε τα μανιτάρια είναι τα άλογα, μουρμούρισα εγώ. Μάλιστα. Και δεν μου λες, κυρία Ερασμία, γιατί έρχονται αυτά τα ανθρωπάκια πάνω στη γη? Για να κάνουν τι? Δεν ξέρω, είπε αυτή κατηγορηματικά. Μπορεί για να πειράξουν, μπορεί να ευλογήσουν, μπορεί να ενοχλήσουν, μπορεί για να βοηθήσουν. Μπορεί να είναι έτσι ο κύκλος της ζωής τους, μπορεί να το κάνουν για εμάς τους ανθρώπους. Πάντως κυρίως έρχονται τα Χριστούγεννα και μετά σιγά σιγά εξαφανίζονται. Στα μέσα της άνοιξης έχουν όλα γυρίσει στο χώμα. Πώς κατεβαίνουν προς τα κάτω δεν ξέρω, ξέρω μόνο πώς ανεβαίνουν. Αλλά αυτό μου φτάνει εμένα. Κόβω τα μανιταράκια μου, χαζεύω τα ανθρωπάκια καθώς φτιάχνουν τις φάλαγγές τους για να αναχωρήσουν. Μια χαρά είμαι με αυτό. Τι τα θέλω δηλαδή τα παραπάνω? Είχα πιστεί πλέον ότι η Ερασμία ήταν μια γριούλα είτε αλαφροίσκιωτη είτε τελείως ξεμοραμένη. Μου έλεγε τρελά πράγματα, αλλά δεν ήθελα και να την πικράνω με απόρριψη ή με κοροϊδίες. Α, έτσι λοιπόν της είπα διφορούμενα. Και τι σχέση έχει το κυνήγι των μανιταριών σου με τα ανθρωπάκια αυτά? Μα τα ανθρωπάκια με οδηγούν στα μανιτάρια, μου απάντησε. Αυτό δεν αναρωτιέστε όλοι? Πώς ξέρω πού φυτρώνουν και πάω και τα βρίσκω τα μανιτάρια? Πώς διάολο βγαίνουν άλλοι χωριανοί και βρίσκουν 2-3, ενώ εγώ βγαίνω στο ίδιο χωράφι και βρίσκω 100? Ακούω τις φωνές και τα τραγούδια των μικρών ανθρώπων, καθώς ανεβαίνουν από τα έγκατα της γης προς τα επάνω, και πάω κατευθείαν εκεί. Τα αφήνω να ξεπεζέψουν και μετά γεμίζω τα καλάθια και τους κουβάδες μου με ολόφρεσκα μανιτάρια που βγήκαν εκείνη την ώρα. Ακούς τις φωνές τους? Τη ρώτησα έκπληκτος. Μα βέβαια τις ακούω. Και επειδή τα ανθρωπάκια δεν θέλουν να εμφανίζονται εκεί που κυκλοφορούμε εμείς οι άνθρωποι, διαλέγουν τα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Οδηγούν τα μανιτάρια άλογά τους στις πιο βαθιές λόχμες, στις πιο κρυφές λακκούβες της διαδρομής καθεριακιού,
μέσα στα πιο απάτητα σημεία του δάσους, στα πιο απομακρυσμένα πλατώματα των γκρεμών, μέσα σε πάχνες και υγρασίες, εκεί που ποτέ δεν κατεβαίνει ήλιος, εκεί που δεν υπάρχει δρόμος, εκεί που βασιλεύει διαρκώς η υγρασία. Καμιά φορά τα οδηγούν πίσω από προϊόνια δέντρα, ανάμεσα σε πανάρχες ρίζες, κάτω από ξερά κλαδιά και στρώματα, από κίτρινοκαφέ φύλλα. Πού να τα βρουν οι άλλοι αυτά τα σημεία και να ανακαλύψουν τα μανιτάρια από κάτω? Ενώ εμένα με οδηγούν οι φωνές των καβαλάριδών τους, τα τραγούδια τους, τα γλέντια τους καθώς ανεβαίνουν στη γη και τα εμβατήριά τους καθώς φτιάχνουν φάλαγγες και φεύγουν προς τα πέρα. Κατάλαβες τώρα γιατί τα σακούλια μου είναι πάντα γεμάτα? Γιατί φέρνω τόσα πολλά που και τα παιδιά μου τάιζα με αυτά κάθε μέρα και ειδικά τα Χριστούγεννα μου περίσευαν να φιλέψω και το μισό χωριό? Κατάλαβα, μουρμούρισα σκεπτικός. Έψαχνα κάτι που θα διέψευδε το οικοδόμημα της κυρίας Ερασμίας. Ξάφνου κάτι άστραψε στο μυαλό μου. Ναι, αλλά αυτή η εκδοχή δεν εξηγεί πώς ξεχωρίζεις τα μανιτάρια που βρίσκεις. Ποια είναι νόστιμα, ποια άνοστα, ποια δηλητηριώδη. Πώς δεν εξηγεί, μου απάντησε η γριά. Κατά τον καβαλάρι είναι κετάλογο, κατά το αφεντικό και ο σκύλος. Παρατηρώ τα ανθρωπάκια που ανεβαίνουν στη γη με κάθε μανιτάρι. Γιατί και αυτά δεν έχουν μόνο διαφορετικές φάτσες και φορεσιές. Έχουν και διαφορετικό χαρακτήρα το καθένα. Όσο πιο χαρούμενο, καλοσυνάτο και αισιόδοξο είναι το ανθρωπάκι, τόσο πιο εύγευστο, θρεπτικό και μυρωδάτο είναι το μανιτάρι που καβαλάει. Όποια έχουν λιγότερο κέφι και ουδέτερη προσωπικότητα, τα μανιτάρια τους είναι αδιάφορα γευστικά. Και αν δω να εμφανιστεί κανένα ανθρωπάκι με σμιχτά φρύδια, μουρτζούφλικο και κατιασμένο στο βλέμμα, έτοιμο να κατηγορήσει και να συκοφαντήσει, ούτε που το πλησιάζω το μανιτάρι που καβαλάει, το αφήνω εκεί στο χώμα να σαπίσει, γιατί σίγουρα είναι δηλητηριασμένο. Έτσι τα ξεχωρίζω. Η διήγηση κάπου εκεί τελείωσε, έπεσε σιωπή στο δωμάτιο. Εγώ αναρωτιόμουν, η γριά συδάβριζε τη φωτιά της, χωμένη στις αναμνήσεις του κόσμου της. Ανασυγκρότησα τη σκέψη μου και επανήλθα. Αυτά τα ανθρωπάκια που ακούς εσύ, κυρία Ρασμία, τα ακούει κανένας άλλος? Όχι, μου είπε κατηγορηματικά. Μόνο εγώ. Και πώς δηλαδή μόνο εσύ, ξαναρώτησα. Δεν ξέρω, από μικρή τα άκουγα. Ούτε η μάνα μου, ούτε τα αδέρφια μου, ούτε τα παιδιά μου. Κάποτε πίστευα ότι αφού τα ακούω εγώ θα τα ακούνε όλοι. Ρωτούσα και με κοροϊδεύανε. Οπότε σταμάτησα, κατάλαβα πως ήταν δικό μου χάρισμα, κανενός άλλου. Και αυτά που μου είπες σήμερα δεν τα έχεις πει δηλαδή σε κανέναν άλλον, ξαναρώτησα. Όχι, ποτέ σε κανέναν. Και γιατί μου τα είπες εμένα σήμερα? Η γριά έσπρωξε ένα κουτσούρι πιο βαθιά στη φωτιά, αναστέναξε βαθιά, σούφρωσε το στόμα του στο φαφούτικο, σαν να φοβόταν να εξτομίσει αυτό που είχε κατά νου. Άκου να σου πω, παιδί μου, είπε επιτέλους. Οι κόσμοι που σου περιγράφω δεν είναι για όλους, είναι για λίγους. Τα άλογα δεν χλιμιντρίζουν παρά μόνο για τα αφεντικό που αγαπάνε και τα σκυλιά δεν κουνάνε την ουρά παρά μόνο σε εκείνο που νιώθουν φίλο τους. Τα αυτιά όλων μας δεν ακούνε τους ίδιους ήχους ή τις ίδιες μελωδίες. Όλες οι ψυχές δεν σπαράζουν για τους ίδιους συντρόφους, όλα τα χέρια δεν κάνουν τις ίδιες καλοσύνες. 95 χρόνια τώρα προσπαθούσα να βρω κάποιον να ακούει τα ίδια πράγματα με μένα. Θαρώ πως τον βρήκα σε σένα. Μη με ρωτήσεις γιατί, δεν ξέρω. Όπως δεν ξέρω και γιατί έχω εγώ αυτό το χάρισμα. Πάντως όταν άρχισα να σταδιηγούμε, δεν ορθώθηκε κάτι μέσα μου να με σταματήσει. Ίσα ίσα είχα μια όθηση να σου τα πω, να ξεθυμάνω. Άρα καλά έκανα. Τι εννοείς, τη ρώτησα έκπληκτος. Ότι ακούω κι εγώ τις φωνές από τα ανθρωπάκια σου? Όχι, κυρία Ρασμία μου, εγώ ποτέ δεν τους άκουσα, είπα γελώντας. Α, αυτό, παιδί μου, δεν το ξέρουμε. Και τώρα θα το διαπιστώσουμε. Πώς θα το διαπιστώσουμε, δηλαδή? Να, πάρε τούτη εδώ τη λεκανίτσα, πάρε και ένα μαχαιράκι και άκου προσεκτικά προς τα που θα πας. Θα περάσεις το δρόμο απέναντι. Θα βγεις στο μονοπάτι της Γιώργιανας, θα προχωρήσεις ευθεία προς τον ποταμό, θα βρεις το πλάτωμα με τα πλατάνια, θα πας το τελευταίο που είναι δίπλα στο μεγάλο βάτο. Και στη ρίζα του από την πίσω πλευρά θα ανασηκώσεις τα ξερά κλαδιά και τα φύλλα που έχουν κάνει στρώμα. Εκεί θα βρεις μανιτάρια να μου τα φέρεις στη λεκανίτσα που τα έχω πεθυμίσει μέρες χριστουγεννιάτικες που είναι. Ακούς τραγούδια από εκεί πέρα? Μα είναι 2 χιλιόμετρα από εδώ, της είπα. Κι όμως τα ακούω
και ας είμαι κουφή σε όλα τα υπόλοιπα. Πήγαινε, μπορεί από πιο κοντά να τα ακούσεις και εσύ. Να δεις και τα ανθρωπάκια. Έλα τώρα, κύριε Αρασμία. Βρε, πήγαινε που σου λέω, ποτέ δεν ξέρεις. Επηρεασμένος από τη διοίκηση, αλλά και έχοντας σκάσει από περιέργεια για το αν υπήρχαν μανιτάρια στο σημείο που μου υποδείκνυε, άρπαξα τη λεκάνη και βγήκα. Έκανε κρύο, ο κόσμος έσταζε από την υγρασία, σουρούπωνε, ίσα που θα προλάβαινα να πάω στον ποταμό και να γυρίσω. Μπήκα στα χωράφια με τη χειμωνιάτικη πάχνη να με κουκουλώνει και τη λασπουριά του εδάφους να διαπερνά τις μπότες μου. Σε λίγο εξαφανίστηκα από τα μάτια της Αρασμίας, που στημένη πίσω από το τζάμι της με κοίταζε με βλέμμα γέρικο, ενιγματικό, με βλέμμα μάγισσας. Κι όσο πλησίαζα προς τη συστάδα των πλατάνων στην απέναντι πλευρά του ποταμού, τόσο μέσα στη σκοτεινιά που έπεφτε ραγδαία, άρχισαν να φτάνουν στα έκπληκτα αυτιά μου κάτι ψηλές αλόκοτες φωνούλες, κάτι σαν παιδικά τραγουδάκια ή ψαλμοί που έκαναν το μυαλό μου να αγαλιάζει και την ψυχή μου να πεταρίζει. Εκείνο το κρύο σούρουπο, παραμονή Χριστουγέννων ήταν, έμαθα να μαζεύω μανιτάρια. Ακούσατε τα ξωτικά του Δημήτρη Καμπουράκη, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.